Πάμε τώρα να δώσουμε συνέχεια για να μάθουμε για τη δύναμη της επικοινωνίας. Μαζί μας είναι ο Δόκτωρας Σάββας Τρίχας, συγγραφέας του βιβλίου «Η δύναμη της επικοινωνίας». Και σίγουρα η σωστή επικοινωνία είναι αυτή που μπορεί να μας βοηθήσει να προχωρήσουμε είτε στις διαπροσωπικές μας σχέσεις, είτε και στον επαγγελματικό μας χώρο. Ο Δόκτωρας Σάββας Τρίχας είναι μαζί μας. Καλημέρα. Καλημέρα, Γαβριέλα. Μου επιτρέπει να σου μιλώ στον ελληνικό, γιατί από τι τόσε ομιλίε σου που έχω ακούσει, νομίζω ότι πλέον νιώθω ότι καθημερινά τα λέμε. Εννοείται και σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είμαι πολύ χαρούμενο που είμαι μαζί σα. Εμεί ευχαριστούμε. Είναι δεύτερη φορά που είσαι εδώ στην εκπομπή μα, αφού και την προηγούμενη φορά μα έδωσε τα φώτα σου το τι σημαίνει η γλώσσα του σώματο, που πολλέ φορέ δεν τη λαμβάνουμε υπόψη. Θα ήθελα πρώτα να ξεκινήσω από τον τίτλο του βιβλίου σου, Η δύναμη τη επικοινωνία, και μετά θα έρθω στα 8 εργαλεία, γιατί η δύναμη της επικοινωνίας είναι το α και το ω από την ώρα που ξυπνάμε μέχρι την ώρα που θα κοιμηθούμε ξανά. Πολύ, πολύ σωστά τα είπες, Γαβριέλα μου. Και η πρώτη πρόταση που γράφω μέσα στο βιβλίο, μόλις το ανοίξεις, θα δεις ότι γράφει είτε το θέλεις είτε όχι επικοινωνείς. Ναι. Και είναι αυτό, σε αυτό στηρίζεται όλη η φιλοσοφία του βιβλίου. Δηλαδή, αν το σκάλο σκεφτεί, εμείς τώρα τι κάνουμε, επικοινωνούμε. Μέσα από τους δέχτες τους, οι τηλεθεατές δέχονται την επικοινωνία. Όταν πας σπίτι, με το παιδί σου, με τον σύζυγό σου, με τους γονείς σου, με τους φίλους σου, επικοινωνείς. Είτε το θέλουμε είτε όχι, συνέχεια επικοινωνούμε. Και αν το καλοσκεφτούμε αυτό, μπορούμε να αφαιθούμε. Έχουμε δύο επιλογές. Ή θα αφαιθούμε σε αυτή τη διαδικασία και θα στέλνουμε ανεξέλεγκτα μηνύματα, ή μπορούμε να το κάνουμε πλέον στόχο μας αυτά τα μηνύματα που να στέλνουμε, να τα δαμάσουμε και να μπορούμε να παίρνουμε περισσότερα από τις αλληλεπιδράσεις μας. Είτε στέλνουμε μηνύματα, είτε τα απορροφούμε. Και αυτό ακριβώς. Μπορεί κάποιος να στέλνει ανεξέλεγκτα μηνύματα. Βεβαίως. Το κορμί μας, ειδικά από το σώμα μας, φεύγουν ανεξέλεγκτα μηνύματα. Υπάρχει ένα φαινόμενο επιστημονικό το οποίο ονομάζεται μη λεκτική διαρροή. Δηλαδή μπορεί εσύ. Τώρα κάνουμε μια γκριμάτσα εννοείς και να μην το καταλάβουμε και ο άλλος να καταλάβει ότι για κάτι δεν μας έχει αρέσει. Μάλιστα. Η επιστήμη του εγκεφάλου λέει ότι με το που θα νιώσει κάτι, με το που θα πυροδοτήσει ένα συναίσθημα, μια οποιαδήποτε ενέργεια, το σώμα μας πρέπει να την εξωτερικεύσει. Με τον έναν τρόπο, με κάποιο τρόπο θα βγει προς τα έξω. Εμείς τώρα προσπαθούμε πολλές φορές να καταπιέζουμε για διάφορους λόγους αυτά τα συναισθήματα. Για να μην πληγώσουμε τον άλλον, για να μην δημιουργηθούν εντάσεις. Δηλαδή, λειτουργούν έτσι με κάπως το σώμα μας προσπαθεί από τη μια να βγάλει την αλήθεια προς τα έξω και από την άλλη, λόγω των κοινωνικών νόρμων που υπάρχουν, προσπαθεί να τα καταπιέσει. Όμως η επιστήμη αποδεικνύει ξεκάθαρα ότι έστω και για ένα κλάσμα δευτερολέπτου μπορεί να ξεφύγουν κάποια σημάδια από το σώμα τα οποία είμαστε σε θέση να τα ανιχνεύσουμε αν ξέρουμε πού να κοιτάξουμε. Πού πρέπει να κοιτάξουμε? Λοιπόν, ένα μεγάλο εργαλείο που είναι και πολύ δύσκολο να το αποκωδικοποιήσουμε, αλλά υπάρχουν οι τρόποι, με πολλή μελέτη βέβαια, είναι το πρόσωπο. Υπάρχει μια επιστήμη η οποία ονομάζεται μικροεκφράσεις του προσώπου, η οποία ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με αυτά τα μηνύματα που είναι σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Τώρα είναι, δεν έχουμε και αρκετή ώρα για να σας τα δείξω με τα βίντεο μου, αλλά αν σκεφτούμε την έκφρασή μας ως μια ταινία, εντάξει, σκέψου μια ταινία να παίζει. Υπάρχει δυνατότητα στην ταινία να κάνω ανάλυση εικόνα με εικόνα, αυτό που ονομάζουμε frame to frame ανάλυση. Εικόνα, 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 εικόνα. Αν πιάσουμε την έκφραση και την αναλύσουμε σε εικόνες, θα βρούμε μικροεκφράσεις μέσα. Δηλαδή, εγώ τώρα σου είπα ένα ανέκδοτο και δεν σου άρεσε. Εντάξει, το βρήκες ότι δεν είναι αστείο, το βρήκες, σε αηδίασε. Εσύ όμως ευγενική θέλεις να μου κάνεις ότι να μου δώσεις την ικανοποίηση και ότι γέλασα. Η επιστήμη των μικροεκφράσεων λέει από τη στιγμή που ένιωσες εκείνο το συναίσθημα το αρνητικό, το πρόσωπο σου θα παίξει σαν flash πάνω μία μικροέκφραση εκείνου του αρνητικού του συναισθήματος. Αν γνωρίζεις τον άλλον απέναντι σου, μπορείς να πιάσεις αυτή τη μικροέκφραση. Αν δεν το γνωρίζεις, μπορείς να μην καταλάβεις και τίποτα. Και εγώ τώρα που εκπαιδεύτηκα και να το γνωρίζω αυτό το άτομο και να μην το γνωρίζω, είμαι σε μια πολύ πολύ καλή θέση στο να αντιληφθώ αυτή την έκφραση. Είναι εύκολο να εκπαιδευτεί κάποιος και να αναγνωρίζει αυτές τις εκφράσεις που είναι σε κλάσματα δευτερολέπτου? Να πούμε απλά ότι δεν είναι ακατόρθωτο. Ναι, και επίσης, ότι αν έχω και βίντεο ας πούμε, μπροστά μου, και σαν ας πούμε, αν μου ζητήσει εμένα κάποιος να αναλύσω κάποιον σε πραγματικό χρόνο όπως κάνουμε εμείς τώρα, θα μου είναι πολύ πιο δύσκολο από το αν μου δώσεις το βίντεο της συζήτησης μας τώρα και να πάω σπίτι να το αναλύσω. Mm-hmm. Διότι όταν έχω το βίντεο μας, εμάς τους δύο σπίτι τώρα,
θα πάω frame to frame ανάλυση, θα κοιτάξω τι έγινε στα μάτια, το μισό το πρόσωπο, αν κάτι έγινε με τα χέρια, πότε γύρες μπροστά, πότε γύρες πίσω και έτσι θα έχω μια ολιστική εικόνα την οποία μπορώ να τη δω 8-9 φορές και θα μπορώ να σου πω με πολύ αυτοπεποίθηση. Έχεις πει για τα μάτια και ξεχωριστό για την περιοχή που είναι το στόμα μας. Ναι. Υπάρχει διαφορά, είναι διαφορετικές εκφράσεις. Στην ανάλυση αυτή που σου λέω με τις μικροεκφράσεις, υπάρχει συγκεκριμένα ένα όργανο το οποίο ονομάζεται FACS, Facial Action Coding System, που είναι διεθνές αυτό τώρα το όργανο. Χωρίζει το πρόσωπο σε δύο μέρη. Το πάνω μέρος του προσώπου αναλύουμε τα μάτια και την κίνηση των φρυδιών. Δεν μπορείς να πιστέψεις, Γαβριέλα, πόσο τις 100% επικοινωνία στηρίζεται πάνω στις κινήσεις που κάνουν τα φρύδια. Το έκανες τώρα για παράδειγμα. Ναι, αλλά γιατί σκέφτομαι τα φρύδια μου και πώς μπορούν τα φρύδια να μιλούν. Ναι, διότι τα φρύδια τα σηκωστούν πάνω, συμμετέχουν στην έκπληξη. Όταν κατεβούν κάτω, συμμετέχουν στο θυμό. Όταν ζαρωθούν πάρα πολύ και είναι λίγο προς τα πάνω και μεταξύ τους, συμμετέχουν και στη λύπη και, και στο φόβο. Δηλαδή, βλέποντας κάποιον, εσύ αναγνωρίζεις μόνο από την κίνηση από το πρόσωπο τι πήγε λάθος. Αν λέει ψέματα, αν σκέφτεται πολύ να πει το ψέμα που θα πει ή οτιδήποτε και πότε μπαίνει στη διαδικασία να μπει σε μια ανάλυση ως Σάββας. Σε γενικές γραμμές η απάντηση είναι ναι. Τώρα που έχω μελετήσει αρκετά χρόνια το πρόσωπο, γιατί είναι και η μελέτη του διδακτορικού μου το πρόσωπο. Και μετά από το διδακτορικό μου, ακόμα 4 χρόνια μπήκα σε μελέτες ανίχνευσης, εξαπάτησης κτλ. Νιώθω πολύ αυτοπεποίθηση. Αν πω ότι τώρα θα προσέξω αν αυτό το άτομο προσπαθεί να με εξαπατήσει ή όχι, και να τον προσέξω πραγματικά ή να την προσέξω, νιώθω πολύ αυτοπεποίθηση. Δύσκολα ότι κάνει δουλειές, δηλαδή, κάποιος μαζί σου για να προσπαθήσει να μπει στη διαδικασία, να σε ξεγελάσει. Βλέποντας μια πολιτική συζήτηση πολιτικών αρχηγών, debate που ήταν οι προεδρικές, ένα χρόνο έχουμε τις βουλευτικές, μπορείς να καταλάβεις αν το πρόσωπο που μιλά σε ένα πάνελ είναι πραγματικό και αυτά που λέει τα εννοεί ή λέει τα λόγια απλά και μόνο για να περάσει το δικό του? Ναι, άμα κάτσω να κάνω μια ανάλυση έτσι εμπεριστατωμένη, όπως σου είπα με το βίντεο μου, θα μπορέσω, πιστεύω, έτσι με μεγάλη αυτοπεποίθηση να βρω κάποιες ενδείξεις τις οποίες το απαντούν αυτό το ερώτημα. Πέραν του προσώπου, υπάρχουν άλλα σημεία στο σώμα μας, στο σύνολό μας, που μας δίνουν μηνύματα στην επικοινωνία? Υπάρχουν πάρα πολλά. Και αυτό θα μπορούσε να είναι μια ολόκληρη εκπομπή από την αρχή που ξεκινάτε μέχρι το τέλος που ξεκινάτε για ολόκληρη την εβδομάδα. Λοιπόν, έτσι να τα πούμε έτσι λίγο επιγραμματικά όμως. Υπάρχουν τα λεγόμενα μη λεκτικά κανάλια. Χωρίζονται σε χειρονομίες, είναι αυτό που κάνω εγώ τώρα. Υπάρχουν στη στάση του σώματος που αν θα είμαι καμπουριά σου, αν θα έχω τα χέρια μου μπροστά μου, αν θα έχω τα πόδια μου σταυρωμένα, θα γύρω μπροστά, θα γύρω πίσω. Υπάρχει η οπτική επαφή. Υπάρχει η απόσταση στο χώρο. Τώρα εσύ, ας πούμε, αν μετακινηθείς στο χώρο πιο κοντά μου, αν είσαι πιο μακριά μου, αλλάζει το υπόβαθρο της συζήτησης. Και το έχω και σε πείραμα αυτό, το κάνω σε κάποια από τα εργαστήρια μου και είναι φανταστικά τα αποτελέσματα. Το σώμα μας έχει μυαλό από μόνο του και λειτουργεί. Το σώμα πολλές φορές πάει αντίθετα με τον λόγο ή βασικά πάντα? Το σώμα έχει το καθήκον να υποστηρίζει τον λόγο και αντιστρόφως. Πολλές φορές όμως υπάρχουν αυτές οι διαφορές μεταξύ, ας το πούμε, δεν είναι σε απόλυτη ευθυγράμμιση τα λόγια με το σώμα και εκεί είναι που συμβαίνει, που μπορούμε να υποψιαστούμε ότι συμβαίνει κάτι. Ξέχασα να σου αναφέρω και τη φωνή και το άγγιγμα. Είναι και εκείνα μιλεκτικά κανάλια και η φωνή είναι. Το πόσο δυνατά μιλάμε ή πόσο σιγανά. Οι αυξομοιώσεις στις εντάσεις είναι ένας παράγοντας. Υπάρχει ο διατονισμός, υπάρχουν οι παύσεις. Υπάρχουν τα μιλεκτικά σκουπίδια που αναφέρα και πρόσφατα σε μια άλλη ομιλία μου. Αυτό με τη φωνή και εσείς από τη μέση και κάτω που είσαστε και παρουσιαστές, αυτά είναι φοβερά εργαλεία για σας. Γιατί είναι από εκεί. Πολλές φορές μόνο και μόνο να ανοίξεις την τηλεόραση και να δεις τη στάση του σώματος κάποιου, λες τώρα βαριέται που είναι εκεί, ας πούμε, ή νιστάζει, ή το ένα ή το άλλο, ή δεν τον ενδιαφέρει απλά η συζήτηση. Λαός με λαός, χώρα με χώρα, διαφέρει ο τρόπος που διαβάζεις τον άλλο. Ναι, ναι.
Υπάρχουν αυτά που ονομάζουμε universals, δηλαδή αυτά που ισχύουν σε όλες τις φύλες του κόσμου. Για παράδειγμα, η έκφραση του κλάματος ή η έκφραση της χαράς ή του φόβου είναι universals. Αλλά υπάρχουν και αυτά που είναι διαφορετικά από φυλή σε φυλή. Για παράδειγμα, η απόσταση μεταξύ δύο ατόμων, αυτό που σου είχα πει πριν, υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις στις ασιατικές τις χώρες από τις αραβικές τις χώρες. Ήταν και ο λόγος που ήταν πιο δύσκολο και είναι πιο δύσκολο για μας τώρα με την πανδημία στο να κρατήσουμε αποστάσεις, γιατί είμαστε λαός που είμαστε πιο κοντά ο ένας με τον άλλο. Είμαστε ένας λαός που κάνουμε τις συζητήσεις μας αρκετά κοντά ένας με τον άλλο, αλλά αν παρακολουθήσετε ας πούμε και τις αραβικές τις χώρες ακόμα πιο κοντά. Ναι. Υπάρχουν φυλές που σε αγγίζουν κιόλα στον άνθρωπο. Δηλαδή είναι απόλυτη παραβίαση του προσωπικού χώρου. Και αν προσέξει, άμα πα σε κανένα international συνέδριο ή βρεθείτε κόσμο που είναι διαπολιτισμικέ συζητήσει, πρόσεξε έτσι λίγο με το μάτι σου να δει τι χορογραφίε υπάρχουν μέσα σε εκείνον τον χώρο. Μπορεί να δει άτομο, ας πούμε, που θέλει να είναι μακριά του άλλο, να μιλάμε με ένα άτομο που θέλει να είναι κοντά του, να τον πλησιάζει αυτό να πηγαίνει πίσω και να πηγαίνουν περίβατο μέσα στο χώρο. Το παρατήρησα τώρα μετά το lockdown. Βασικά, κάποιοι που ήθελαν να αποστασιοποιηθούν για να προστατευθούν και κάποιοι άλλοι που δεν το έβαλαν στο μυαλό του, δεν μπήκαν στη διαδικασία τη αποστασιοποίηση και πλησίαζαν και βλέπει κάποιου άλλου να κάνουν βήματα προ τα πίσω. Ακριβώς. Γιατί ντρεπόντουσαν ίσω να πούνε ότι ξέρει, εγώ θέλω να κρατώ τις αποστάσεις λόγω της πανδημίας. Και είναι το πιο διακριτικό αυτό το έτσι που κάνεις. Ναι, γυρνείς πίσω και περιμένεις να πάρει την αποστάση του άλλου φύσου. Και να το καταλάβει. Ούτε το 1% δεν σε έχω ρωτήσει από όλα αυτά που είχα κατά νου. Είναι η αλήθεια. Η δύναμη της επικοινωνίας, εργαλεία για να ξεχωρίσετε, γιατί η επικοινωνία είναι αυτό που θα μας αλλάξει, εγώ λέω, τη ζωή μας. Γιατί κάποιες φορές έχουμε το λάθος τρόπο.